Πάμε και σε αυτό εδώ το ερώτημα. Δεν είναι ότι η πρόταση εκεί τύπη ΦΥ, ΨΥ και ΧΥ. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις ισχύουν? Πρώτη παράσταση, παρατηρώ μια συνεπαγωγή όπου στην αριστερή μεριά της, η παρενθετοποίηση είναι αυτή εδώ, είναι ταυτολογία. Έχω ψέμα να συνεπάγει τον τύπο ΨΥ. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι αληθές. Συγκεκριμένα λοιπόν το ερώτημα είναι σωστό. Πάμε τώρα στο ερώτημα 2, όπου στο ερώτημα 2 πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να μπορούμε να το λύσουμε με οποιοδήποτε από τους παρακάτω τρόπους που θα πούμε, κρίνουμε σκόπιμο. Οπότε λοιπόν ο πρώτος τρόπος με τον οποίο θα πάμε να το λύσουμε, έτσι, πρώτος τρόπος λοιπόν, και εδώ όλοι αυτοί οι τρόποι λειτουργούν συνδυαστικά, γιατί στα σωστά λάθος, προτασιακή λογική και λογισμός γίνονται ένα. Πρώτος τρόπος λοιπόν είναι ότι έχουμε να ελέγξουμε μια ταυτολογική συνυπαγωγή, οπότε θα προχωρήσουμε με βάση τον ορισμό. Ο ορισμός λέει ότι στις αποτιμήσεις που αληθεύουν οι υποθέσεις πρέπει να αληθεύει και το συμπέρασμα. Οπότε λοιπόν κατευθείαν και πάλι χωρίς χρονοτριβή θα κατασκευάσω αληθοπίνακα. Βλέπω τρεις μεταβλητές εντός εισαγωγικών να απαρτίζουν την συνυπαγωγή που πρέπει να ελέγξω. Και έχω λοιπόν φύχη και ψή κατευθείαν αληθοπίνακα με τους συνδυασμούς τιμών των μεταβλητών. Αλήθεια, 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 ψέμα, αλήθεια, ψέμα, αλήθεια, αλήθεια, ψέμα, 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 αλήθεια, αλήθεια. Η πρώτη τεχνική λοιπόν είναι κατευθείαν ο αληθοπίνακας. Δεν έχει κάποια δομική ιδιότητα ο τύπος, οπότε προχωράμε κανονικά να κάνουμε την κατασκευή. Εντάξει, κανονικά λοιπόν τον αληθοπίνακά μας και θέλουμε λοιπόν να δούμε όταν αληθεύουν οι υποθέσεις, το σύνολο τύπων, δηλαδή TAF, ταυτολογικά συνεπάγει τον τύπο που έχουμε στα δεξιά. Θα πάμε λοιπόν να απομονώσουμε τώρα τις υποθέσεις, όπου οι υποθέσεις είναι ο τύπος ΦΥ και είναι και ο τύπος Χ. Αυτές είναι οι υποθέσεις. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε. Ο τύπος ΦΥ είναι στην πρώτη στήλη. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται καν να κάνω πράξεις. Ο τύπος είναι αυτούσιος στην πρώτη στήλη. Και κινούμε με βάση τον ορισμό. Και επίσης η δεύτερη υπόθεση είναι ο τύπος Χ. Άρα λοιπόν έχω αλήθεια, αλήθεια, ψέμα, ψέμα, αντιγραφή ομοίως, αλήθεια, αλήθεια, ψέμα, ψέμα. Και τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει στην ταυτολογική συνεπαγωγή είναι όταν αληθεύουν οι υποθέσεις να αληθεύει και το συμπέρασμα. Άρα λοιπόν όλες οι γραμμές εκτός από τις δύο πρώτες καίγονται. Για το λόγο βέβαια ότι οι δύο υποθέσεις αληθεύουν μόνο σε αυτήν και σε αυτήν εδώ τη γραμμή. Και αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τύπο στα δεξιά, το συμπέρασμα της λογικής συνεπαγωγής όπως λέμε, το οποίο είναι ο τύπος ψη συνεπάγεται φ. Αληθεύει ο τύπος αυτός σε αυτές τις δύο αποτιμήσεις? Πάμε στην πρώτη αποτίμηση και έχω ψη συνεπάγεται φ. Εδώ λοιπόν το ψη είναι αλήθεια και το φ είναι αλήθεια, άρα ο τύπος είναι αληθής. Και επίσης εδώ έχω ψη συνεπάγεται φ, δηλαδή ψέμα συνεπάγεται αλήθεια, ο τύπος είναι αληθής, ισχύει η ταυτολογική συνεπαγωγή, τελειώσαμε. Εντάξει. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να δουλεύει κάποιος αυτομάτως στο μυαλό του. Αυτό πρέπει να το έχουμε προχωρήσει και από την εξάσκηση που έχουμε κάνει με τα τεστάκια. Ο δεύτερος τρόπος τον οποίο θα πρέπει να δουλεύουμε, ιδίως σε τέτοια ερωτήματα που έχουν πολύ απλές υποθέσεις, είναι να δουλεύουμε με βάση τον ορισμό, αλλά όπως το κάναμε στο προηγούμενο τεστ, σε εκείνη την άσκηση η οποία ήταν απόδειξη συλλογισμού με ταυτολογική συνυπαγωγή. Και μας βοηθάει βέβαια στο συλλογισμό και ο Τάρσκι. Έχω δύο υποθέσεις. Έχω το φι και το χ ως υποθέσεις. Ταυτολογικά συνεπάγεται ο τύπος ψη συνεπάγεται φι. Όπως έχουμε πει, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι γίνεται όταν οι υποθέσεις είναι αληθείς. Όταν λοιπόν το φι είναι αλήθεια και το χ επίσης είναι αλήθεια, τι γίνεται με τον τύπο ψη συνεπάγεται φι? Τότε λοιπόν ο τύπος ψη συνεπάγεται φ, παρατηρήστε λόγω της ισχύως των υποθέσεων, ότι το φ είναι αλήθεια και το χ είναι αλήθεια. Τότε λοιπόν το ψη συνεπάγεται φ είναι ψέμα συνεπάγεται αλήθεια, άρα λοιπόν αλήθεια από τα δεξιά μιας συνεπαγωγής, αληθής. Ισχύει λοιπόν η ταυτολογική συνεπαγωγή. Αυτό πρακτικά είναι ο πίνακας αληθείας με έναν λίγο πιο γρήγορο τρόπο. Πάμε και στον τρίτο τρόπο. Ο τρίτος τρόπος τώρα είναι ο εξής. Εδώ τώρα πλέον παίζουν και τα θεωρήματα εγκυρότητας πληρότητας. Οπότε σε κάποιες ασκήσεις όπου παρατηρούμε ότι παίζει δομή συνεπαγωγών, δηλαδή τύποι που μοιάζουν με προτασιακό λογισμό, μπορούμε να πούμε στο μυαλό μας ότι από το θεώρημα τώρα της εγκυρότητας, το αναφέρω και αυτό για λόγους συνοχής, αρκεί να δείξω ότι. Εντάξει, αρκεί να δείξω ότι και να δείξω τι, δηλαδή την τυπική συνεπαγωγή. Τώρα, για να τη δείξω αυτή την τυπική συνεπαγωγή, βέβαια, έχω στα χέρια μου και όλα τα θεωρήματα. Δηλαδή, από το θεώρημα της απαγωγής, το οποίο μπορώ να το επικαλεστώ αυτή τη στιγμή, αρκεί να δείξω ότι.
Βέβαια, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να κάνουμε σωστή χρήση όλου του συλλογισμού. Αρκεί να δείξουμε τι. Το ψι έρχεται και μπαίνει στι υποθέσει. Οπότε λοιπόν, αρκεί να δείξουμε αυτό. Το οποίο βεβαίως ισχύει, γιατί πρέπει να δείξουμε το φι, το οποίο έχει λοιπόν τυπική απόδειξη. Ισχύει το φι, για ποιο λόγο, διότι είναι υπόθεση. Αυτά όσον αφορά το γαμματρόπο και βέβαια να πω και έναν διαταραγμένο τρόπο, διότι ο τέταρτος τρόπος τώρα είναι ο εξής. Είναι πάλι από το θεώρημα της έγκυρότητας, εντάξει, αρκεί να δείξω την τυπική συνεπαγωγή. Αρκεί να δείξω την τυπική συνεπαγωγή και βέβαια μπορεί κάποιος να πει εδώ το εξής, ότι θα κάνει την ταυτολογική συνεπαγωγή τυπική, φι, χι, τυπικά συνεπάγεται τον τύπο ψι, συνεπάγεται φι. Άρα λοιπόν εδώ μπορούμε να κάνουμε και κατευθείαν στο μυαλό μας τυπική απόδειξη, που έχει τυπική απόδειξη. Πώς αποδεικνύεται μια τυπική συνεπαγωγή? Με τυπική απόδειξη. Οπότε κάποιος μπορεί να παρατηρήσει ότι έχει το φι, το οποίο είναι υπόθεση, και αμέσως μετά μπορεί να κοπανίσει ένα αξιωματικό σχήμα 1, φι ψι φι, το οποίο είναι αξιωματικό σχήμα 1, και το τρίτο σημείο θα είναι ότι ισχύει το ψι συνεπάγεται φι με μόντους πόνες το 1 και το 2. Αυτό τώρα είναι μία ανάγλυφη άσκηση όπου ο προτασιακός λογισμός και η λογική έχουν γίνει ένα. Εντάξει. Από τη μία μεριά βέβαια μπορεί κάποιος, αυτό τώρα ποιο είναι το σημείο διαχωρισμού, στα σωστά λάθος υπάρχει σημείο διαχωρισμού, όχι είναι η απάντηση. Εδώ έχουμε προτασιακή λογική και εδώ έχουμε προτασιακό λογισμό. Καταβούληστα επιλέγουμε αυτό το οποίο μας που θέλουμε. Αλλά είναι λογικό ότι σε κάποια ερωτήματα όπου θα έχουμε συνεπαγωγές, το μυαλό θα πηγαίνει στο λογισμό, γιατί εκεί παίζουν τα αξιώματα με τις συνεπαγωγές. Ενώ αν δεν παίζουν συνεπαγωγές, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να εκτραπούμε στη λογική. Συνεπώς, εν πάση περιπτώσει, με όλο αυτό το συλλογισμό, το δεύτερο ερώτημα είναι σωστό, με οποιοδήποτε από αυτούς τους τρόπους. Αλλά αναλόγως την άσκηση, τότε προφανώς θα κάνουμε και την κατάλληλη επιλογή. Δηλαδή, στο τρίτο ερώτημα, για παράδειγμα, πάλι μπορούμε να το κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους, αλλά το πιο εύστοχο εδώ είναι το εξής. Έχω τυπική συνεπαγωγή και στα δεξιά έχω αξιωματικό σχήμα 1, το οποίο ξέρω ότι είναι ταυτολογία. Οπότε λοιπόν, κατευθείαν το ερώτημα 3 είναι σωστό. Εντάξει. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μπορούμε να κάνουμε τυπική απόδειξη, αλλά εδώ είναι λίγο διαταραγμένο, ας πούμε. Έτσι. Έχω στα δεξιά τυπική συνεπαγωγή. Κάτι το οποίο είναι ταυτολογία, άρα λοιπόν το ερώτημα είναι σωστό. Ενώ αντίθετα στο τέταρτο ερώτημα τώρα, εδώ θα πρέπει υποχρεωτικά να πει κάποιος στο μυαλό του ότι πρέπει να κάνω την τυπική ταυτολογική. Εντάξει, να επικαλεστεί το κατάλληλο θεώρημα. Όλα αυτά δεν τα γράφουμε στο λάθος, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε. Αρκεί να δείξουμε ότι το ψι ταυτολογικά συνεπάγει το φι ορ ψι, και είτε τώρα πάλι να πάει με τον άρφα τρόπο να κάνει πίνακα αληθείας, είτε να πάει με τον δεύτερο τρόπο, όπου αυτό και πρέπει το μυαλό να φτάσει τώρα εκεί, πρέπει να τα σκέφτεσαι έτσι. Όταν η υπόθεση είναι αληθής, τι γίνεται με το συμπέρασμα το οποίο είναι φι ορ ψι? Τότε το συμπέρασμα το οποίο είναι φι ορ αλήθεια είναι επίσης αληθές. Άρα λοιπόν ισχύει η ταυτολογική συνεπαγωγή και έτσι λοιπόν είναι σωστό το ερώτημα, ισχύει και η τυπική συνεπαγωγή. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτό το ερώτημα, το οποίο βέβαια αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συλλογιζόμαστε όταν έχουμε άσκηση η οποία είναι προτασιακής λογικής.